Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δημοσιογράφους, τα ΜΜΕ, που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται στο πλευρό μας και αναδεικνύουν τα προβλήματά μας που από το 2010 έχουν καταντήσει τη ζωή του συντασιούχου αφόρητου. Όμως απ' την άλλη δεν μπορούμε να συζητεύσουμε μια μερίδα ΜΜΕ και δημοσιογράφων που καθημερινά εδώ και μήνες τώρα τάζουν εκατομμύρια ευρώ στους συναδέλφους από αναδρομικά, από αύξηση συστήρες και υπουργικές συντάξεις και από λάθος υπολογισμού. Ένας λόγος που γίνεται η σημερινή συνέντευξη αυτή σήμερα τύπου είναι για να μάθουν ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες συνταξιούχοι την ομή πραγματικότητα. Το νομοσχέδιο αυτό που αναγκάστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει βάση της αποφάσεως του ΣΤΕ 1891 είναι μια μεγάλη φούσκα. Είναι μια ακόμα χαστούχη, αγαπητοί συνάδελφοι, στους χαμηλούς συνταξιούχους που χάνουν τη 13η σύνταξη, που χάνουν το έκτακτο κοινωνικό μέρισμα. Ήθελα εδώ να διορθώσω και τον Δήμο τον Κουμπούρη, να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές οι περιχρές αυξήσεις που θα πάρουμε στις επικουρικές μας συντάξεις, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αυτό που είναι υποδιαβούλευση, λέει λοιπόν ότι θα τα πάρουμε από την 1η Οκτώβρη του 19. Δεν μας λέει όμως πότε του Αγίου Πέτρου που θα είμαστε λιμενά και στον Άγιο Πέτρο θα το πάρουμε. Στις κύριες συντάξεις αναφέρει το άρθρο 25 ότι θα τα πάρουμε σε 5 χρόνια αρχίδια μοντέλης από τον Δεκέμβριο του 20. 21, 22, 23, 24 και 25. Αν είναι να πάρεις 100 ευρώ θα σου δίνει 25 ευρώ το χρόνο στην κύρια, στην επικουρική. Συνάδελφοι, αυτοί οι 230.000 ωραία δικαιώνονται από τον Οκτώβριο του 19, δικαιούνται να τα πάρουν, αλλά δεν λέει ποτέ, το αφήνει ένα κενό νόμο του νομοσχεδίου αυτού. Εμείς λοιπόν από εδώ, από τη μεριά μας, λέμε όχι στο νέο επενδυμό, ότι έχουν κερδίσει οι συνταξιούχοι, συνάδελφοι, το έχουν κερδίσει μόνο μέσα από τους αγώνες τους και με τίποτα άλλο. Όλοι λοιπόν στους δρόμους μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί ενδιαφέρει και τα νέα παιδιά και τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ και καλούς αγώνες.